Σάκη. Οπ, τι γίνεται. Τι φτιάχνεις βαλίτσες. Όχι ακόμα, όχι ακόμα. Τώρα είμαστε φωτογράφοι. Είναι ηρωτελεστία το σίδερο, παιδιά. Θέλει λίγο ηρεμία τώρα. Πείτε, μην το ξεχάσεις πάνω εκεί και τρυπήσουμε. Το κόλπο ποιο είναι. Το κόλπο είναι να πιάνει σωστά τις ραφές. Έτσι. Αυτό είναι το κολπάκι. Τσουπ, γιατί σε μια φωτογράφηση πρέπει να είσαι στην πένα. Είναι γνωστό αυτό. Σάκη, τέρμα τα ψέματα. Τέρμα τα ψέματα. 21 του μηνός τέρμα ξεκινάει. Τέρμα τα ψέματα των μνημών. Α, για το άλλο λες. 21 του μηνός ξεκινάει. Για ποιο λες τώρα. Για Survivor λέω εγώ. Α, κοίτα να δεις. το ξέχασα. Πάμε έξω, μην είστε εδώ μέσα τώρα. Μην σας έχω εδώ μέσα. Περάστε. Πάμε να μας ξεναγήσεις. Περάστε εδώ. Μπράβο, να είστε καλά, γεια σας. Όχι, εντάξει, καλά, όχι. Τι γίνεται. Θέλω να μου πεις τα συναισθήματα. Τα συναισθήματα μετά από κάθε σιδέρωμα είναι ανακούφιση, έχει τελειώσει. Ξέρεις τι είναι αυτό, είναι ταλαιπώρια μεγάλη. Το πιστεύω, το περιμένω, αδειμονώ, είμαι full ενθουσιασμένος. Την πρώτη φορά δεν ξέρεις τι περιμένεις. Πηγαίνεις εκεί και λες πώς θα είναι, τι θα είναι. Αν το έχει ζήσει όμως μια φορά και ξέρεις το πόσο ωραίο είναι, το πόσο δημιουργικό είναι, το πόσο έντονο είναι, τη δεύτερη φορά το περιμένεις. Θέλω λοιπόν να μου πεις τα τρία πράγματα που θα πάρεις σίγουρα μαζί σου μες στις βαλίτσες. Τα τρία πράγματα, Τώρα κάτσε να πω κάτι δημιουργικό πολύ. Φορτιστή, οδοντόβουρτσα και κάλτσες. Αυτά τα τρία θα σου λείψουν πιο πολύ. Μπορούσα να σκεφτώ κάτι πιο δημιουργικό, αλλά τώρα λέω έτσι να πάω με τον απλό τρόπο. Τι θα σου λείψει περισσότερο από την Ελλάδα. Θα μου λείψει αυτή η τάξη που έχουμε εδώ σε όλα τα πράγματα που είναι όλα τακτοποιημένα. Η ανάπτυξη που έρχεται και εμείς θα λείπουμε έξω και θα τα χάσουμε αυτά τα πράγματα. Οι αγορές ανοίξανε. Εμείς όμως δεν θα προλάβουμε να επενδύσουμε. Θα είμαστε στον Άγιο Δομήνικο να τρέχουμε, να πετάμε μπάλες. Δεν πειράζει. Έχω φίλους εδώ. Θα με βοηθήσουν όταν επιστρέψω. Το Survivor είναι το πρόγραμμα με τη μεγαλύτερη αναμονή κοινού. Πώς αισθάνεσαι γι' αυτό. Αυτό ποιος το λέει, πώς μετράτε αυτό. Ο κόσμος το περιμένει, με μεγάλη ανυπομονησία. Συμφωνώ, αλλά ήθελα να δω άμα υπάρχει και επιστημονικό background πίσω από αυτό το επιχείρημα. Έχουμε κάνει γκάλωπ και έχουμε ξέρουμε ότι γκάλωπ. Το περιμένουν πώς και πώς. Το περιμένουν για τον ίδιο λόγο που σου είπα στην αρχή, ότι πέρσι δεν ήξερε κανένας τι είναι αυτό το πράγμα που έρχεται. Τώρα που το έχουμε δει, τώρα που το αγαπήσαμε, το περιμένουμε. Αυτοί που το αγαπάμε. Ο Ατζούν έδωσε μια συνέντευξη και είπε ότι θα υπάρξουν αλλαγές φέτος. Ισχύει στο beach soccer που παίζουμε εκεί μεταξύ μας. Δεξί back πλέον δεν θα είναι ο Ιρέμ που είχαμε, θα τον βάλουμε να παίξει μπροστά αριστερά, γιατί είναι σπινταριστός. Σκεφτόμαστε λοιπόν να αλλάξουμε το σύστημα που παίζαμε, να το κάνουμε λίγο πιο επιθετικό για να έχουμε και μια ελπίδα φέτος ως παραγωγή να τα πάμε καλύτερα. Γιατί πέρσι η ελληνική παραγωγή δεν τα πήγαν πολύ καλά στο ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι δεν είπε και καλά λόγια για σένα. Ήσουν αρχηγός της ομάδας. Ήμουν αρχηγός της ομάδας της ελληνικής και πήγαμε καταπληκτικά. Νομίζω ότι δεν κάναμε νίκη. Αλλά ήμασταν οι πρόσεχε, ήμασταν και λίγοι. Ήμασταν 30 άτομα. Οι άλλοι ήταν 400. Είπε όμως ότι θα έχει και αλλαγές στα έπαθλα, ότι υπάρχει σκέψη να παίξει η Ελλάδα μαζί με Τουρκία για 4 εβδομάδες. Α, εσύ θέλεις να σου πω τι θα γίνει στο παιχνίδι. Είναι δυνατόν. Καλά, δεν θέλω, πλάκα μας κάνεις. Η τωρινή ομάδα σε σχέση με την περσινή, με μία λέξη, ποια είναι η διαφορά που θα έχει, τη μεγαλύτερη διαφορά. Ένταση, πάθος, περισσότερο τι. Αθλητισμό. Περισσότερο είναι πιο αθλητική. Τώρα, όταν έμπαινε μέσα στο παιχνίδι, πόσες μέρες πιστεύεις ότι θα κατάφερνε να παραμείνει. Πρόσεχε. Εγώ δεν σε βαράω και πονάς. Τώρα αρχίζεις και πιάνεις ευαίσθητα θέματα. Δεν θα ήθελα να το συζητήσουμε, ειδικά που είσαι στην κάμερα. Τώρα για την Τωρέτα, άμα θα έμπαινε, στα έχω πει από κοντά. Δίπλα της είναι και ο φίλος μας ο Βασάλος που έχει μια μικρή εμπειρία από το Survivor. Καλά δεν τα έχεις πάει, Κωνσταντίνε, από ό,τι θυμάμαι πέρσι.
Όποτε σε βλέπει φωτογραφίες με τη Χριστίνα, τρελαίνεται. Λέει αυτά τα παιδιά γυρίζουν όλο τον κόσμο. Πρόσφατα ήσουν Ινδία. Ωραία. Θες να σου απαντήσω αυτό εδώ. Σου έχει βάλει η Ντορέτα στο στόμα τέτοια ερώτηση. Ναι, ναι, μου έχει και βάλει. Θέλει να την απαντήσω. Πολύ θέλει ωραία. Πολλά, θέλει ημερομηνίες. Σε αυτό γάμο, λοιπόν που πολλά. Μου είπες τώρα ότι μας βλέπει με την Χριστίνα να βγαίνουν φωτογραφίες, η απάντηση είναι απλή. Ντορέτα μου, βρες και εσύ έναν να βγαίνετε φωτογραφίες, να είστε με στα μέλια. Είναι το ίδιο πράγμα ακριβώς. Είναι πολύ απλή η λύση. Σας αγαπάω λοιπόν πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και πάλι που ήρθατε εδώ να με δείτε. Έλα να αγκαλιαστούμε γιατί θα λείψω για 6 μήνες. Δεν είναι μικρό το χρονικό διάστημα. Αγκαλιάζω τους πάντες. Μας τη λένε όλοι, καταλαβες. Ρε παιδί μου, δεν στη λέει. Δεν πειράζει, παιδιά. Πίσω έχει ακλάδα την ουρά. Δεν πειράζει. Μα σου λέει ότι αφού θες τόσο πολύ, κάνε κάτι για να γίνει. Κάνε κάτι για να μείνω. Πώς πάει αυτό το τραγούδι, να χάσω το τρένο. Λοιπόν, να χάσω το τρένο. Α, κάνε κάτι λοιπόν να χάσω το τρένο. Α, Ελισλία στη Σεβανδί, το κάνε κάτι. Κάνε κάτι για να μείνω. Μη μ' αφήνεις. Ωραία. Να πέρα από το jukebox, μας είπε ο Ταγμανίδης ότι φέτος θα είναι πιο αθλητική. Νομίζω το έχουμε ψιλοκαταλάβει αυτό, βλέποντας και τις. Ναι, αλλά Κώστα, εσύ προηγουμένως τόσο αέρα διαμαρτυρήθηκες εντόνως ότι τι, εμείς δεν είμαστε αθλητικοί. Είμαστε αθλητικοί, στην πορεία γίναμε αθλητικοί. Ήσασταν λιγότεροι από πριν, ναι, ρε, παιδιά, αθλητικοί. Εντάξει, δεν είμαστε. Τώρα οι παίκτες είναι πιο. Είναι πιο εντάξει, συμφωνώ απόλυτα. Πιο έτοιμοι από νωρίς, που αλλά σημαίνει στο ότι παιχνίδι, κατά τη διάρκεια θα γίνουν ακόμα καλύτεροι. Στο παιχνίδι δεν έχει σχέση πόσο αθλητικό είσαι, αλλά πόσο ψυχή έχεις. Φυσικά. Η ψυχή είναι πάνω από το. Ναι, παιδιά, συμφωνώ, αλλά τώρα. Γιατί όταν. Συγγνώμη, ρε Κωνσταντίνα, άμα πάω τώρα εγώ, ξέρω εγώ, και πας και εσύ δίπλα που μη κάνει, είσαι πιο δυνατός. Ποιος θα κερδίσει. Παράδειγμα. Θυμάστε έναν ο οποίος αποχώρησε και ο Θελός ο Δημήτρης την πρώτη εβδομάδα κιόλας. Αυτό το παιδί που αποχώρησε δεν είναι. Ναι. Ο Δημήτρης που δεν ήταν καθόλου αθλητικός κέρδισε το Κουκκινάκι που είναι Ολυμπιονίκης. Ο Κώστας ο Αναγνωστόπουλος που άμα τον έβλεπε σωματικά ήταν. Εγώ συμφωνώ ένα ότι. Παιδί αγύμναστο. Εγώ συμφωνώ ότι η ψυχή μπορεί να υπερισχύσει του φυσικών προσόντων κάποιου.